Τώρα με ακούτε. Καλησπέρα και καλό μήνα, μήνας Απρίλης, ο μήνας της Σταύρωσης της Ανάστασης. Θέλω να πρωτοπούμε για αυτό το μήνα. Να πούμε ότι άρχισαν να μυρίζουν τα λουλούδια, να πούμε ότι αρχίσαν τις πασχαλιές, να πούμε ότι σταυρωνόμαστε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, να πούμε ότι σταυρωνόμαστε με αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση και τρελαινόμαστε. Βέβαια, όλα αυτά περιμένουμε να γίνει και η Ανάσταση. Αυτό είναι που περιμένουμε. Η Ανάσταση της... Δεν θα σχολιάσω αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση και σχολιάζουν. Απλά πριν ξεκινήσω και παρουσιάσω ότι γιατί μου καλέσουν, αγαπώ πολύ. Θέλω να σας ανακοινώσω για την ιστοσελίδα που κάνει την 3 χρόνια γιορτής, 3 χρόνια Σπρεν Φρέιλι. Είναι το πάρτι που κάνει στο Βυσικό 9 Απριλίου, 10 η ώρα. Θα είναι πάρα πολύ καλλιτέχνη, γραφή, ηθοποιοί, ξέρω ότι θα μας θυμίσει ο πρόεδρος των ξέρω ότι θα είναι πάρα πολύ χορηγή, άλλωστε είναι πάρα πολύ. Και εμείς εδώ πέρα σαν NSDV, καλλιδοσκόπιο της Ουσίας ΝΑΤΟ, εδώ πέρα είμαστε, είμαστε χορηγοί. Το Arto News και όλοι αυτοί, αλλά δεν μπορώ να σας δείξω την αφιστούλα. Και βέβαια σας περιμένουμε όλους να έρθετε 9 του μήνα στο Βυσσινό κήπο στην Πανεπιστήμια. Να μας παρακολουθήσετε, να γιορτάσουμε μαζί τα 3 χρόνια. Η αγαπημένη μου Βίκη Ιδρύνα, η τριτής είναι πάντα με. Ένα άλλο που θέλω να σας πω, που μας κάλεσε ένας φίλος, το οποίο πάλι τον έχουμε δει από εδώ. Είναι ο φίλος μας ο Δήμος, ο Γιώργος, που Δευτέρα λέει 11 Απριλίου, ώρα 6, και ώρα 6, το Κάτους Τόνσεν, ελεύθερη, θέλει λέει 27 στο παλιό Φάληρο, για το βιβλίο, θα γίνει παρουσίαση. Κάνε τη Δευτέρα 11 φορά 6. Το Κάσους Τόνσεν. Το Φάληρο. Άρα θα είναι στην ο Γιώργος για το βιβλίο. Γιώργος ο φιλόλογος. Συντονιστή. Δημόσιες. Αμπάνα Κόπα. Λοιπόν, μας προσκαλούν την παρουσία της παρουσίας. Θέλω με πολύ αγάπη να γνωρίσω την αγαπημένη μου την Κατερή Κάτια, την ξέρω. Κάτια τη ΔΕΗ. Κατερίνα Τονοπούλου. Ναι. Κάτια ΔΕΗ. Ναι. Το λέμε σε δύο γιατί έχει αλλάξει 3 καριέρες, νομίζω, στο διάστημα αυτό, έτσι δεν είναι. Καλώς ήρθες με το φωτεινό σου χαμόγελο, με τη φωτεινότητα. Εκπέμπεις φωτεινότητα, αγάπη, παιδικότητα. Τα είπες όλα, Ολυμπία μου. Καλώς σε βρήκα.
Ελπίζω να τα πάμε καλά. Και θα πάει καλά και το βιβλίο σου που ναι. Θέλεις με τόσα αγάπη να παρουσιάσουμε. Ναι, λοιπόν, Ολυμπία μου. Αλλά να εξηγήσουμε στους ανθρώπους γιατί λέμε τώρα και Κάτια και Κατερίνα. Το Κάτια είναι αυτό που χρησιμοποιήσαμε όταν ήμασταν μικρές. Πιο μικρές. Ναι. Θες να πάμε έτσι να πούμε δύο λόγια για σένα, ναι, για το Κατερινιό. Ναι, ναι. Για πάμε να πούμε δύο λόγια για το Κατερινιό. Εντάξει, είσαι γέννημα θρέμα στο Ξυλόκαστρο. Θρέμα όχι, είμαι θρέμα Αθηνών. Θρέμα Αθηνών, εντάξει. Γέννημα είμαι στο Ξυλόκαστρο. Ναι, σπούδασες δημοτικό Ξυλόκαστρο Κορυφαίο. Ναι. Σπούδασες γυμνάσιο στην Αθήνα Σχολή Καζιδάκη. Ναι. Λύκειο στην Αθήνα Σχολή Παπαδοπούλου. Ναι. Μπράβο, οι γονείς σου πάντα σε είχαν όμως όλα τα καλά. Ε, 14 χρονών δίνει εξετάσεις ένα κομμάτι από τον Αμερικάνικο συγγραφέα το Τένις Ουίλιαμ καλοκαίρι και κατά κάτω από την καθοδήλωση του Γρηγόρη Βαθιά. Με είχε οδηγήσει ξαδέλφη μου όμως, η οποία είναι ηθοποιός, η οποία είναι ηθοποιός, η Εύα Ιμπενέτα, μου είπε ότι υπάρχει μία που γίνεται διαγωνισμός και τα λοιπά, αν θέλω να λάβω μέρος στα ταλέντα. Εγώ ήμουν ακόμα μαθήτρια τότε, πραγματικά πήγαμε εκεί, έδωσα εξετάσεις, κάτω από την καθοδήγηση του Γρηγόρη Βαφιά, όπως το είπες και εσύ, του καθηγητή κ. Γρηγόρη Βαφιά, και πέρασε σε παψηφή επιτροπή δεκαμελή πρώτη, μέσα από 100 άτομα. Μετά μου δίνεται μια υποτροφία να μπω στο Δύο Αθηνών, αφού ήρθε ο Δημήτρης Μιράτ και με πήρε από το διαγωνισμό και έδωσε εξετάσεις. Με υποτροφία πέρασα στο Δύο Αθηνών, όπου εργάστηκα και στο θέατρό του. Μετέπειτα συνέχισα τις σπουδές μου, παράλληλα και το σχολείο. Άρα έκανες και σπουδές στο θέατρο. Του δώσανε και βραβεία, βλέπω εδώ πέρα, βραβείο υποτροφίας. Η Επιτροπή λέει, ναι, τα πρώτα μέλη του, ναι, το Θέατρο Τζεκαρίζ, που μας είπε πολύ παμέλη, περνάμε παψηφή πρώτη μέσα σε... Ναι, ήταν η Τζένι Καρέζη η Επιτροπή, ήταν κι άλλη εξέχουσα προσωπικότητα εκείνα τα χρόνια. Και εδώ πέρα δείχνεις, να πω σε ποια θεατρικά έτσι και στην τηλεόραση είχες πρωταγωνιστεί. Ναι. Λοιπόν, είναι καταδίωξη ο Φρίδης Καλαϊτζής το 1978. Το 1978 στο θέατρο Μιράλ Τζουμπουλάκης, πλατωνική διάλογη του Σοκράτη. Ναι. Το 1979 από το... Η κομμωδία στο δράμα. Μπράβο. Της Μελβοζαράκωστα. Μπράβο, Μελβοζαράκωστα. 1980 συνταγματάρχης Λιάπκη του... και το Γεωργιάδη το Βασίλειο, ο οποίος ήταν φίλος του παππούλη μου, ήταν το Ξυλόκαστρο, ήμουν το ταλέντο του, ήταν δάσκαλός μου. Και μετά είναι ο Διεθνής Φήμης Ισραηλών ως σκηνοθέτης. Ο Γοέλ που ήρθε από την Αμερική, από το είχε σκηνοθετήσει το Γρανίτα Πολεμών. Γρανίτα Πολεμών, ναι. Και είχαμε παραβρεθεί εγώ, η Γεωργία Ζώη, η Ρένα Ιπαγκράτη και διάφοροι άλλοι ηθοποιοί στα εγκαίνια που είχαν κάνει στην Μπουάτ, στην Κινέτα του με τον Πέτρο Κοβάτσο και τα λοιπά. Μετά το 82 φυλακές ανηλίκων. Ναι, του Ντίμη Δαβίρα. Ναι. Τελειοποιώτης που και παίρνω το πτυχίο από το Εθνικό Οδείο Καλομήρη και στο Ναϊκό Γκάγκα και την Κάλης το παίρνω, ναι, εντάξει, έστε τώρα αυτό είναι ναι. Το 82 κάνω... Πνευματική σχέση 1988-1989, με ένα χρόνο. Όχι, 10 χρόνια. Έκανα μια κοινωνική σχέση, κοινωνική σύνθεση για 10 χρόνια, όπου λύθηκε η πνευματική μου σχέση με έναν ελευσίνιο αρχιτέκτονα. Έχω έναν ανιψιό που τον λατρεύω. Μετά εργάστηκα στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από δική σου μεριά, όχι. Ναι, από δική μου μεριά, ναι, ναι. Μετά κάτω από την καταθοδήλωση
διάβασα διάφορα κίνητα. Α, στο Δήμο Ελευσίνας. Στο Δήμο Ελευσίνας είχαμε παίξει την Ειρήνη κάτω από το σκηνοθέτη κοινή, στο Δημοτικό Θέατρο Ελευσίνας. Πάντως επειδή δεν τον ανέβησα. Κοίτα την αγάπη. Μπράβο, παιδί. Τον ξέρω τον ανέβησα. Ναι, είναι καπετάνιος, είναι στο Μαϊάμι τώρα. Τον ζηλεύω γιατί κάνει ταξίδια. Ναι, είναι ο μονάκριβος που τον έχουμε όλοι στο σπίτι. Εγώ θέλω να πάω εκεί στο μοναστήρι που πάει αυτός, είχα κάνει εγώ 2 χρόνια εκεί Πάσχα στην Εμαία. Ναι. Και θέλω να πάω εκεί πάλι, αλλά είναι... Να δω τι θα κάνω. Και μετά δουλεύει στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο Εργασίας και όπου δούλεψα στο Υφυπουργείο, στον Υφυπουργό. Έφυγα από το τελείωσε η θετία μου από εκεί, άλλο φεγγάρι πήγα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και όπου συντοξιοδοτήθηκα μετά από 27 χρόνια, τώρα γράφω παραμύθια, δραστηριοποιούμε στη λογοτεχνία. Ναι. Και είναι η δεύτερη καριέρα που έλεγες και εσύ στην αρχή ότι κάνω. Μπράβο. Η τρίτη, είπες η δεύτερη. Είμαστε λέει και καλά, λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας στους ακροατές μας. Και εσύ έφτιαξες ένα ωραίο παραμύθι. Και λέει το ταξίδι του Κάπτεν Ζόρζ. Γι' αυτό είπα ότι θα μας ταξιδέψει σήμερα το Κατερινιό μας. Ναι. Και βέβαια βλέπω ότι είναι από τις εκδόσεις Διάνοια. Ναι. Σου έχουν κάνει ένα φοβερό εξώφυλλο, έτσι, και πλαστικοποιημένο. Και γενικά το βιβλίο βλέπω ότι έχει μεγάλα γράμματα και είναι πραγματικό παραμύθι. Ναι. Έχει ωραίες εικονογραφίες. Ναι, έχει ιστορία πλούσια, πλούσια γεωγραφία. Είναι αληθινά γεγονότα, μπλεγμένα με τη φαντασία. Για να μπορεί εγώ να έχει τον κύριο Γιώργο το ζηλεύω, Γιώργο για αφιερωμένο στο Γιώργο. Γιώργος είναι και ο γιος μου. Να, ωραία, ναι, όπου Γιώργος και μάλαμα. Θα του πω, άκου δεις, θα του πω του γιου μου, ξέρεις, την είχα ζαλίσει για σένα και το έγραψε για σένα. Να σου πω κάτι, μήπως εμπνεύστηκες όμως από τον καπετάνιο Γιώργο και μου έγραψες το παραμύθι αυτό. Ίσως, ναι, είχα επιρροή από εκεί. Ναι, εσύ μπορεί να έχεις έτσι κάποιες επιρροές από ναι, τον Γιώργο, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι. Γιατί ξέρω ότι τον μεγάλωσες κιόλας, είναι το παιδί σου, αυτό είναι το παιδί σου. Εντάξει, δεν το μεγάλωσα εγώ, μαμά του τον μεγάλωσε. Ναι, μα λες, αλλά ότι είναι το παιδί μου, είναι το παιδί μου, δεν έχω άλλο παιδί, αυτό είναι. Λοιπόν, και τι τα ωραίες ζωγραφιές. Ωραίο. Ωραία ζωγραφιά. Ναι. Ο καπετάνιος είναι συμπαθέστατος. Αυτός που μου θυμίζει και τον καπετάνιο από τον Πλούτο και από αυτούς. Έτσι, ναι, αυτό το ναι, στήρι. Ναι. Λοιπόν, και μέσα από αυτό όμως το παραμύθι βλέπω ότι τα παιδιά μαθαίνουν γεωγραφία. Ναι, και ιστορία. Πλούσιο σε ιστορία είναι. Ναι, μια φορά και έναν καιρό, λέει, ήταν ένα καράβι που ταξίδευε στον Ειδικό Ωκεανό. Και αρχίζεις και αναπτύσσεις και ιστορία για το κάθε μέρος. Ναι, ναι. Περνάει από διάφορα μέρη, γεωγραφικά, γεωγραφία, ιστορία. Μπράβο, έτσι τα παιδιά γνωρίζουν τι εστί η Γαλλία, ότι είναι το Μονακό. Ναι. Τι έχει στο Μονακό, τι ακριβώς έχει, για το Οκεανογραφικό Μουσείο μιλάμε, για τα ανάκτορα, για το τι έζησε ο Θεόφιλος, τον είχαν φιλοξενήσει στο ανάκτορες Σκοριάλ στο Μονακό, ο ζωγράφος. Προχωράμε, έχει διάφορα μέρη που περνάει ο καπετάνιος, από το διάφορες φυλές, Μασάι. Γενικά είναι πλούσιο σε ιστορία και γραφή, αξίζει να το διαβάσει κανείς. Αυτό βλέπω, ότι είναι πλούσιος όλα αυτά. Μάλιστα. Έχεις και τον Όμηρο μέσα, αναφέρεις και τον Όμηρο. Α, τα Ηλίσια παιδεία, ναι. Βέβαια. Πολύ ωραία. Ναι. Τώρα θα το σηκώσω. Γιο Όμηρο, παιδί μου, είσαι καλά. Επειδή... Καλά ή κακά. Α, επειδή είμαι στην εκπομπή και είμαστε ζωντανά online και παρουσιάζω ένα παραμύθι που η κυρία αυτή το έγραψε και το αφιερώνει στον Ανιψιώτη στο Γιώργο. Θα σε πάρω εγώ όταν κλείσω, γεια. Να, πολλά χρόνια θες το παιδάκι μου. Δεν θα το σήκωνα. Έλαν τον έχεις και τον αγαπάς. Ναι. Πολύ. Είναι τα μοναχοπαίδια. Ναι, το... Ολυμπία μου. Να σου πω κάτι, εγώ απορώ με την αδερφή σου. Όταν της είπε ότι θα γίνει καπετάνιος, τι έκανε. Δεν είναι της αδερφής μου, είναι του αδερφού μου. Α,
Δεν είναι τη αδερφή μου. Και τι έκανε, καλά είναι η φυσόσατε. Δεν τα ξέρω, δεν ξέρω τι του είπανε. Πάντως τον αφήσανε στην κρίση του. Δεν γνωρίζω τι έγινε. Πώς τα καταφέρανε. Δεν γνωρίζω. Αλλά αυτό ήθελε να κάνει, αυτό κάνει. Εντάξει, όταν έχεις ένα παιδί είναι δύσκολο να το αφήσεις να σοδέρνεται. Αν και εγώ τον έστελνα για εμποροπλοίαρχο και μου λέει σιγά σε τρελή, θα πάω εγώ, μου λες, θα κάνω. Όχι, εμένα μικρούλης μου έλεγε, κοιτούσε την υδρόγειο σφαίρα ανιψιός μου και μου έλεγε, θεία μου λέει, θέλω να σπουδάσω στην Πολυνησία. Του λέω, Γιώργο, πολύ κοντινομένος διάλεξες να σπουδάσεις. Του άρεσαν τα ταξίδια πάρα πολύ, από μικρός. Και γι' αυτό το ευχαριστώ. Και ίσως γι' αυτό επέλεξε και αυτό το επάγγελμα. Ναι, αλλά και να γίνεις καπετάνιος δεν γίνεσαι τυχαία. Πρέπει να κάνεις και να διαβάσεις κιόλας. Δεν μπορείς να γίνεις έτσι. Εντάξει. Άρα διάβαζε. Ήταν πολύ καλό παθητή. Αυτό παίζει και πανέξυπνο παιδί. Μόνο να το και πολύ καλό παιδί. Για να ακούνε και άλλα παιδιά να καταλαβαίνουν. Ναι. Ότι πρέπει να αξίζει. Τι είναι αυτό, έχει κολλήσει. Κάτι συμβαίνει και κολλάει το τηλέφωνό μου. Και δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα με αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει εμένα εδώ. Την ώρα που δουλεύω, την ώρα που κάνω εκπομπή, δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, άστο. Κάνω κάποιο μετά που με απενεργοποιήσει. Κάτι κολλάει και δείχνω ότι στέλνει μήνυμα και δεν στέλνει μήνυμα. Και απλά κάτι κοιτικοιτικοιτικοι. Αυτό το πάθαινα σήμερα και στο τηλέφωνο της δουλειάς. Δείχνω ότι χτυπάει γραμμή και γραμμή δεν χτυπάει. Δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει. Άρα ο Κάπτεν Ζόρος ξεκινάει το ταξίδι του. Από τον Ιωνικό ωκεανό, εκεί συναντάει πολλούς πολιτισμούς και λαούς που θα τον συναρπάσουν. Η περιπέτειά όμως δεν σταματάει. Μια χαμένη περγαμίνη, ένα ενεργό ηφαίστειο και ένα τεράστιο τέρας θα βρεθούν σύντομα στο δρόμο του. Εκείνος θα πρέπει να δράσει με σύνεση, σαν καλός καπετάνιος. Τι θα συμβεί στο ταξίδι του? Θα μπορέσει να θριαβεύσει στη θάλασσα και να συνεχίσει ενόχλητο στην πορεία του. Και όχι. Πρέπει να το διαβάσουμε να δούμε. Έτσι μας βάζει τα είναι και για μεγάλα παιδιά. Δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά. Για μεγάλα παιδιά. Και να πούμε για την παρουσίαση που είναι να γίνει. Το Μάιο θα γίνει τελικά. Στην εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Ωραία. Ελπίζω να είσαι συντονίστρια εσύ. Γιατί όχι, στην ναι. Πανεπιστήμια. Θα απαγγείλει η Έφη Χατζούλη, η λογοτέχνης και ηθοποιός. Η αγαπημένη μας Έφη Χατζούλη που την έχουμε παρουσιάσει, ναι. Έχουμε παρουσιάσει τη δουλειά της. Θα κάνει κριτική λογοτεχνία στη Χρύσα Νικολάκη, που είναι λογοτέχνης κριτικός κτλ. Ελπίζω να είναι και άλλοι, αλλά προς το παρόν. Να μας πλαισιώνει μουσικά ο Βασίλης ο Κανελόπουλος. Μπράβο, να μην ξεχάσουμε. Καλά, εγώ τον ξέρω τον Βασίλη από άλλες δουλειές που έχει πλαισιώσει παραμύθια και αυτά. Με την κυρία Ηλιοπούλου κάνανε και CD που βάλανε με τα τραγουδάκια από τα παραμύθια. Δηλαδή συνεργασία μαζί του, αν κάνεις κάτι άλλο στο μέλλον, μπορείς να το κάνεις και με... Έχω γράψει περίπου 21 παραμύθια. Κάθε χρόνο, λέω, μέχρι τα 80 θα βγάζω και ένα παραμύθι. Άπη, και δεν μου το έπεσε αυτό, τώρα μου το λέει. Σοβαρά. Α, εγώ νόμιζα, έχεις γράψει δε τα σερτάρια σου, είναι γεμάτα και περιμένουν. Είναι γεμάτα, ναι, και περιμένουν, ναι. Άρα τι μου λες, δεν έχω παιδιά. Ο καπτέν Ζώσης στο ταξιδέρι. 22 παιδιά έχεις. Ναι. Έλα, έχω παιδί. Και τα παραμύθια μας είναι τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, ναι. Τα βήματά μας και οι δημιουργίες, έτσι δεν είναι. Ένα παιδί είναι μια δημιουργία. Σκέφτηκα το εξής να σου πω, ότι ο καπετάν Ζόρς θα μεταφραστεί στα αγγλικά, στα γερμανικά, στα γαλλικά, θα ταξιδέψει σε ξένες χώρες. Ξέρω ότι τα κέρδη από την πόλη σου, ναι, είναι για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν είναι για να πάνε σε όχι, σένα, όχι, ναι, είναι για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Να πούμε για τον... Όχι, ακόμα το φορέα, αλλά θα τον ανακοινώσουμε στην παρουσίαση. Ναι. Ναι, γιατί είναι μέχρι να εγκριθεί και αυτό πρέπει να παρουσιαστεί. Ναι. Αλλά δεν είναι για προσωπική... Όχι. Δηλαδή, καθαρά ό,τι πουλιέται είναι για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ναι. Δεν είναι να πάνε στο συγγραφέα.
Α, τη μετάφραση θα την κάνει η Χρύσα Νικολάκη, στα αγγλικά. Ωραία. Στα γαλλικά είναι κάποια άλλη κοπέλα, η οποία δεν πρέπει να μας το πει, δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ξέρουμε μόνο για τα αγγλικά. Και να δούμε και στα γερμανικά. Πολύ ωραία. Σιγά σιγά παντού μπορεί να γίνει. Νομίζω σε έφερα σε μια επαφή με τον, αλλά δεν σε πήρε ποτέ τηλέφωνο, ε. Ο αυτός με το Mandrix, ναι, ναι, το ναι, κανάλι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν είναι. Δεν ενδιαφέρθηκε. Όχι, όχι. Εντάξει, εγώ θα κάνω άλλη μια κρούση στη βοηθό του που αν δεν ήταν η Εύα δεν θα τον ήξερε κανείς τον κύριο Δημήτρη. Ναι. Εγώ από την Εύα τον έμαθα. Τώρα, επειδή δεν είναι, δηλαδή είδα 2-3 φορές, εγώ θα απευθυνθώ στην Εύα να δω τι συμβαίνει. Mm. Και αν θα αναφέρω το όνομά σου να έρθει σε επαφή με την Εύα. Γιατί η Εύα κάνει μεταφράσεις. Στα αγγλικά και έχω... η Εύα έχει βοηθήσει. Στα αγγλικά έχω η Εύα κρίση. Κάνει και στα ισπανικά. Ναι, έχει... ναι, 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 κάνει, ωραία, καταλαβαίνεις. Ωραία. Εγώ από την Εύα έμαθα για τον Δημήτρη. Ναι, στα αγγλικά έχω κλείσει. Είναι η Χρύσα Νικολάκη η οποία θα μου κάνει τη μετάφραση. Ωραία, θα αλλά... ρωτήσω την Εύα να δούμε. Αν κάνει γαλλικά, αν κάνει... Θα γιατί θα μπορούσα να κάνω κι εγώ μεταφράσεις, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ χρόνο χρειάζεται. Ναι, ναι, και θέλει και υπομονή. Υπομονή και τα λοιπά. Τελικά και, και πρέπει να είναι και ειδική μετάφραση, να έχει διπλωματούχος να είναι και τα λοιπά. Δεν είναι απλά να ξέρεις αγγλικά, να έχεις τελειώσει κάποιο σχολείο αγγλικό. Καλά, ναι. Αυτά. Άρα, θα να κάνουμε παλήθευση ότι η παρουσίαση ημερομηνιακά ξέρουμε πότε θα γίνει. Όχι ακριβώς, περίπου μέσα Μαΐου. Μέσα ακριβώς θα αριστικοποιηθεί σε μία εβδομάδα. Καλώς, όταν θα είναι, εμένα θα μου το πεις και θα το ανακοινώσω από εδώ, ναι, εννοείται και βέβαια, αυτό. Και, βέβαια. Και εννοείται ότι τη 1η Μαΐου με την παρουσίαση που θα έχω, θα έχω την κοπέλα την οδοντίατρος που είχαμε προχτές. Ναι. Θα έρθει να παρουσιάσει ένα παραμύθι που έχει γράψει και εκείνη. Ωραία. Λοιπόν, τότε θα το ξαναπώ πότε θα είναι συγκεκριμένα ημερομηνία. Ξέρεις τι γίνεται, όποιος έρχεται εδώ σε μένα, ναι, μετά το νιώθω ότι είναι η οικογένειά μου, ότι είναι παιδί μου, πώς να σου το πω, είτε μικρός είτε μεγάλος, εντάξει, όλοι μα είναι παιδιά. Μα είσαι τόσο γλυκιά η Κοδέσποινα. Όλοι είναι παιδιά μου. Που κανείς νιώθει άνετα μαζί σου, μπορεί σίγουρα να ξετυλίξει το κουβάρι της ιστορίας της ζωής του, χωρίς πρόβλημα. Σε ευχαριστώ, γιατί είσαι και χωρίς αναστολές. Είσαι γλυκύτατη, είσαι γλυκύτατη. Πρώτα απ' όλα μόνο γελάς, μόνο χαμογελάς. Ναι. Δεν είναι τυχαίο να πω ότι η Έφη Χατζούδη με την κυρία Κάτια είναι φίλες. Και δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο τους εκπέμπουν αυτή τη θετικότητα. Είναι αυτό που λένε ότι κάναμε χαρούμενους ανθρώπους, πετυχημένους παρέα για να εκπέμπεις κι εσύ χαρά και επιτυχία και, και αισιοδοξία και όλο αυτό. Όχι ότι δεν βαλτώνουμε. Να σου πω κάτι, γελάω εγώ, γιατί έχω έναν ευχάριστο άνθρωπο απέναντί μου. Αν είχα έναν δυσάρεστο άνθρωπο απέναντί μου, ένα λυπημένο, μία φυσιογνωμία η οποία δεν θα με προδιέθετε να γελάσω, δεν θα γελούσα. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι αμοιβαία όλα αυτά. Ναι. Είναι αμοιβαία. Και τώρα με έφτιαξες και όλα που μου είπα 21 παραμύθια. Είναι αυτό που λένε αμοιβαία τα αισθήματα μωρό μου. Τώρα θα τη στριμώξω, αν έρχεται εδώ πέρα που παρουσιάζει όλα τη τα μέρα. Ναι, ναι, Ολυμπία μου. Να σου πω, εκτός από παραμύθια, γράφεις και κανένα στίχο, έτσι δεν είναι? Έχω γράψει στίχους πάρα πολύ μικροί, τους οποίους τους έχω, δεν τους έχω εκδώσει. Υπάρχουν σαν συρτάρια, βέβαια είναι... Γράφω πολύ μικρή. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, κάποια στιγμή ίσως εκδώσω κάποιους στίχους, εντελώς. Πιο πολύ με ενδιαφέρουν τα παραμύθια και αγάπη στα παιδιά, να δώσω στα παιδάκια πάρα πολλά πράγματα. Έχω την ανάγκη αυτή, το νιώθω δηλαδή. Να πούμε και ετοιμάζεις κάτι άλλο εκτός από τα παραμύθια. Μου είπες ότι έχω τα 20 παραμύθια έτοιμα. Ναι, 21. 21. Κάτι άλλο που ετοιμάζεις, έτσι που έχεις τα σκαριά, που σκέφτεσαι να κάνεις? Σκέφτομαι διάφορα πράγματα, αλλά τώρα δεν είναι... Είναι και καιρός τώρα που μετά τον COVID ξεκινάμε δειλά-δειλά, ναι, να κάνουμε την παρουσίαση αυτή. Να... Κατάλαβα, βήμα-βήμα ναι, να γίνουν τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα πω, στο προσεχώς. Στο μέλλον, ναι. Λοιπόν,
Τι να πω άλλο. Για το... Δεν ξέρω τι να πρωτοσυζητήσουμε. Πες μου τώρα, πώς σου ήρθε η έμπνευση για τα παραμύθια, πώς σου ήρθε να γράφεις. Ήτανε κάτι, ας πούμε, συναισθήματα που τα άκρυβες και... Πώς σου ήρθε να γράψεις παραμύθι. Μπορούσες να γράψεις ένα διήγημα, μπορούσες να γράψεις... Πώς σου ήρθε να γράψεις παραμύθι. Αισθάνομαι βασικά παιδί εγώ. Μέσα μου. Αισθάνομαι πάρα πολύ παιδί. Αισθάνομαι στην ηλικία των 10 ετών με την εμπειρία των 50 ετών. Έτσι. Αισθάνομαι πολύ παιδί. Και αυτό το πράγμα μου βγήκε. Με χαρά. Μέσα από τις γνώσεις, μέσα από τη φαντασία, μέσα από τη... Αυτό που αισθάνομαι δηλαδή. Δεν ήταν κάτι εντελώς αυθόρμητο. Βγήκε από μόνο του. Χωρίς κάτι να το... Να... Μπορεί η ιστορία να με επηρέασε κάπου που έγραψε στο πρώτο μου παραμύθι, το ταξίδι του Καπιτάν Ζορζ. Να είχα επιρροές από τον ανιψιό μου. Αυτά τα ταξίδια του, έχει γυρίσει 3 φορές όλο τον κόσμο κτλ. Μπορεί να είχα, αλλά στα υπόλοιπα παραμύθια ήταν γεγονότα τα οποία με επηρέασαν από την παιδική μου ηλικία. Είναι ένα παραμύθι, να σου πω, μία, τα οποία τα έχω κατοχυρώσει βέβαια τους τίτλους. Αμαζόνες και το ψέμα. Ήταν το ότι μου έλεγε η μητέρα μου, πάντα μιλές ψέματα. Ωραία. Να μάθεις να μιλές ψέματα στη ζωή σου. Και έγραψε ένα παραμύθι για τις Αμαζόνες και τα ψέματα. Αχ, ωραίο αυτό, ναι. Ενδιαφέρον θα είναι. Και αυτό δίνει, είναι και εκπαίδευση για τα παιδιά. Ότι ναι. Δεν πρέπει να λένε ψέματα. Ναι. Το Καπιτάν Ζορζ, το νόημα του είναι ότι θα πρέπει όταν έχουμε χρήματα να βοηθάμε τους ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα. Παίρνουμε και από εδώ. Εκτός δηλαδή ότι μαθαίνουμε γεωγραφία. Εκτός ότι μαθαίνουμε τι μπορεί αξιοθέατα να δούμε και αυτά μέσα στις χώρες, μαθαίνουμε τη δοτικότητα. Το δίδαγμα είναι ότι γίνεται θα πρέπει... συνέστηση στα παιδιά, ναι. Το άλλο που σκέφτομαι τώρα για Αμαζόνες και το ψέμα είναι ότι δεν θα πρέπει τα παιδάκια να λένε ποτέ ψέματα στους γονείς τους. Ποτέ. Να λένε πάντα την αλήθεια. Νομίζω θα γίνει και είναι μια ιστορία... Παραμύθι των γονιών θα γίνει. Της Ελληνίτσας που έζησε σε ένα μέρος, σε ένα μακρινό χωριό, ξέρω εγώ, ελληνικό. Γιατί και αυτό θα βγει στο εξωτερικό. Και που ζούσε με τη μητέρα της και κάνανε τις διάφορες δουλειές του σπιτιού όπως τα κάνανε εκείνα τα χρόνια κτλ. Και περνούσαν από κάποια λίμνη που ήταν του κακού και του καλού πνεύματος κτλ. Και όποιος έλεγε ψέματα, τον έβαζαν εκεί. Τον τιμωρούσαν τα εξωτικά και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κάτσε γιατί η Εύα μου στείλε και ένα να διαβάσουμε. Μια πρόσκληση που γίνεται, για κάτσε να το δούμε. Να την, ναι. Ένα πριν βόλτα να πούμε. Λοιπόν, ο κύριος λέει Πρίτζερ Κοέλ, ιδρυτής των Μόμπερ Πρίντεν Σινέμας, θα παρουσιάσει, λέει, τους σύγχρονους ηθικούς αγώνες. Το λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό κόσμο για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την παρουσίασή τους στους Δελφούς θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πώς οι σύγχρονοι ποθικοί αγώνες. Τι λέει αυτό, ποθικοί αγώνες δεν λέει, ναι. Ποθικοί αγώνες. Και τα μεγάλα γράμματα και δεν τα καταλαβαίνω γιατί είναι μαύρα και κολλητά. Ναι. Ναι. Ποθικοί αγώνες μπορούν να διαδραματιστούν σημαντικά στο ρόλο της παγκόσμιας οικονομίας σε ένα σενάριο με την... Με τον COVID, πώς μπορούμε να παίξει σημαντικό ρόλο στη παγκόσμια οικονομία και στο να συμβάλλουμε στη διατήρηση της ειρήνης και αρμονίας. Αυτό η παρουσίαση θα φιλοξενηθεί στις 11 Απριλίου 2002, ώρα 5-7, στο σύγχρονο κέντρο αθλητισμού, πολιτιστικού και καινοτομίας Σεραφείου. Ποιο είναι αυτό, στο Δήμο Αθηνών. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Αν μου στείλει αυτή την πρόσκληση. Καλά να την πούμε, εντάξει. Ωραία. Η Εύα είναι καλό παιδί και κάνει έτσι... Πώς το λένε,
παντρεύει τον ένα με τον άλλον. Το κάνει αυτό που κάνω και εγώ, παντρεύω τον ένα με τον άλλον. Φέρνω τα συνδέες μου, ξέρεις. Και γι' αυτό και επειδή τώρα πριν, δεν κάτσε να το διαβάσουμε. Γιατί είναι ένας, ο κύριος αυτός θα έρθει να μιλήσει, λέει, αλλά τι είναι αυτό το αποθητή. Δεν ξέρεις, ούτε εγώ ξέρω. Ούτε εγώ κατάλαβα η αλήθεια. Για τους πυθίκους, λέει, θα βγάλει ένα... Πυθική είναι αυτή. Ναι. Ποθική, λέει. Ξέρω, ποθητή. Ποθική. Για τους πυθίκους, δεν είπε, θα βγάλει ποθική. Ένα... Δεν ξέρω, θα στην αρχή, ότι νόμιζα... Δεν το κατάλαβα, τέλος πάντων. Εγώ δεν το κατάλαβα τι είναι αυτό, τέλος πάντων. Το πάμε όμως. Ναι. Το διαβάσαμε. Ναι. Λοιπόν, ξαπάμε στο παραμύθι μας εμείς. Αλλά είναι ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε, ξέρεις τι μου έχει κάνει έτσι ομορφιά. Ότι μέσα σε η καραντίνα το έκανε, είδα δηλαδή ανθρώπους, συνέχεια βλέπω στο ίντερνετ. Βραβευτήκαμε το φεστιβάλ της Μασαχουσέτης Κινηματογράφη. Βραβευτήκαμε το φεστιβάλ στο Ντουμπάι σκηνοθέτες. Βραβευτήκαμε ποιητές στην Κίνα. Βραβευτήκαμε λογοτέχνες στην Ισπανία. Που έχουν γίνει μετάφραση όλα αυτά. Ναι. Βλέπω δηλαδή σκηνοθέτες, ηθοποιούς που στέλνουν τις δουλειές τους έξω και βραβεύονται. Αυτό δεν υπήρχε. Αυτό άρχισε να γίνεται τώρα με την καραντίνα. Ναι. Ή εγώ δεν το ήξερα και δεν το έβλεπα. Γιατί τώρα γίνεται χαμός γίνεται. Πιστεύω δηλαδή ότι έχει αυτό που... Ένας καλλιτέχνης δεν ακουγόταν έξω, τώρα είναι πολύ εύκολο ένας Έλληνας καλλιτέχνης να ακουστεί έξω. Έχει αρχίσει αυτό το αλυσβερίσι. Όπως βλέπουμε ότι έρχονται ξένοι... Και ακούγονται στην Ελλάδα. Και ακούγονται στην Ελλάδα, να όπως αυτός ο συγγραφέας ποιητής είναι, που θα έρθει να μιλήσει γι' αυτό. Ή όπως βλέπω, είχα πάει σε μία ποιητική βραδιά και είδα πάρα πολλούς ποιητές από τη Ρωσία. Ναι. Και είχαν γράψει, ειδικά τώρα που ήταν για τον πόλεμο, αντιπολεμική, ένα αφιέρωμα που κάνανε τα παιδιά. Για την Ειρηνή. Μπράβο. Και πήγαν αρκετοί ξένοι και παρουσιάσανε τη δουλειά τους. Ναι. Αυτό μου αρέσει, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι ο πολιτισμός εν τέλει μας δένει και δεν έχει σύνορα ο πολιτισμός. Εγώ αυτό το βλέπουμε ότι γίνεται και πρακτικά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και αυτό με χαροποιεί, αυτό ήθελα να σου πω. Ναι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι. Στο παραμύθια μας. Ναι. Και τα παραμύθια μας γίνονται έξω, να σου πω κάτι, γιατί τώρα αυτό το πάρουν στην Ισπανία, θα κάνουν νεκρά να το κατάλαβες, λέω τώρα. Είναι ωραίο όμως που μπορούμε και ανταλλάζουμε τους καλλιτέχνες μας. Ενώ κάποτε δεν ήταν έτσι. Βέβαια, αν μου ήρθε εμένα κάποιος εδώ πέρα, δεν θα ξέρω αγγλικά να το πάρω συνέντευξη. Να τα λέμε αυτά. Και θα πρέπει να έχουμε μεταφραστεί. Θα έχει το διερμηνέα του. Ή θα έχει το διερμηνέα του, ναι. Και άρα μας ετοιμάζεις εκπλήξεις πολλές. Ναι. Εγώ ξέρω ότι θα φτιάξεις και έναν χώρο πολιτισμού, έχεις τα σκαριά. Ναι, ας το αφήσουμε όμως, αργότερα όταν θα γίνει. Αργότερα. Όταν θα γίνει. Εικονογράφηση η κυρία Βίκη Μαρκάτου, εκδόσεις Διάνη. Ναι, ζει στο Λονδίνο η Βίκη. Τι? Ζει στο Λονδίνο η Βιβί. Α, ζει στο Λονδίνο. Ναι, η Βιβί. Α, τα χαιρετίσματά μας στο Λονδίνο. Η Βιβί μας βλέπει μέσω ίντερνετ. Ναι, ναι. Ειρήνα μου, να πω συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για όλους τη δουλειά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια που δεν βάλτωσες και... Εντάξει, μπορεί να σταμάτησε την καριέρα σου την πρώτη έτσι ξαφνικά. Ναι, όλη την πατάμε. Λόγω του γάμου. Άκου να σου πω κάτι, το ίδιο έπαθε κι εγώ. Ναι. Και εγώ αγάπησα τον άντρα μου, παράτησα και τα θέατρα, παράτησα τα πάντα και τώρα κάθομαι εδώ να κάνω το ψώνιο μου. Κατάλαβες τι λέω. Μου άφησε και μια ουρά. Δεν λες που δεν είχες και ουρά να μεγαλώνεις, γιατί αν είχες ουρά, δεν θα προλάβαινες τώρα να γράψεις τα παραμύθια. Κατάλαβες γιατί λες. Δηλαδή εγώ τότε στα 22. Μετά κοίταγα πώς να αναστήσω το παιδί μου. Ναι, έχεις δίκιο. Μέχρι να αναστηθεί το παιδί έφτασα εγώ 40 και. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Τώρα, νομίζω στο είπα και πέρυσι,
Τώρα εγώ μπορώ. Νομίζω να έχεις κάνει πάρα πολλά καθώς. Πράγματα με το πανεπιστήμιο, με τα αυτά. Συνεχώς κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Το ψώνιο μου του ηθοποιού και αυτά τώρα μπορώ να το. Διοχετεύσει την αγορά. Ναι, τώρα μπορώ και εντάξει, δύο χρόνια τώρα μου δόθηκε ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ, μου έχουν δοθεί, δόξα τω Θεώ. Όλα μου πάνε πάρα πολύ καλά. Μου δίνονται οι ευκαιρίες. Αλλά τώρα μου όλα πάνε πρίμα. Όλα πάνε πρίμα, ναι. Mm. Έτσι πρέπει να λέμε. Ναι. Και στραβά λέει να σου πηγαίνω, θα λες όλα πάνε καλά και καλύτερα. Ναι. Θα σου πω ένα έτσι που μπορεί να το κάνεις παραμύθι εσύ. Και θα σου δώσω και μια ιδέα με αυτόν τον τρόπο. Που θα ήταν ωραίο να το κάνουν κι άλλοι. Υπάρχουν πάρα πολλές παραβολές ή διάφορες ιστοριούλες. Ναι. Από αγιορείτες και τέτοια που είναι και διδακτικές και μπορούμε να τις πάρουμε για να τις κάνουμε παραμυθάκια εμείς, να τις αλλάξουμε και να τις κάνουμε π.χ. θα σου πω τώρα. Ήταν ένας κακομούτσινος γέροντας, μοναχός πάνω στο Άγιο Όρο. Εκείνος ήταν, έφτιαχνε σταυρούς. Διάφορα σταυρουλάκια, διάφορα τέτοια ήταν η χειροτεχνία του, το διακόνημά του. Όταν λοιπόν το έφτιαχνε, συνέχεια χτύπαγε το χέρι του, του πέφτανε τα σφυριά, τραυματιζότανε. Και αντί να πει δοξοδέλα, φώναζε. Και όταν φώναζε, χτύπαγε πιο πολύ. Θα πήγαινε μετά στο κελί του το βράδυ και προσευχόταν. Ένιωθε πολύ άσχημα με τον εαυτό του που ο θυμός τον κατέκλυζε και θύμωνε. Και αυτό πώς κάνω εγώ στη δουλειά μου και μετά νιώθω τύψη και κλαίω που λέω πω. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το γεροντάκο. Γιατί το παθαίνω κι εγώ στη δουλειά αυτό. Και μετά στην προσευχή το έκλαιγε. Και έλεγε τι θα κάνω, Χριστού, μη θα κάνω ή θα κάνω το άλλο. Μου πέφτει το σφυρί. Δεν θα το αποναθανατίζω, ξέρω εγώ. Θα λέω να είναι ευλογημένο, θα λέω ένα τροπάριο. Και άρχισε λοιπόν, χτύπαγε το χέρι του με το σφυρί, έλεγε ένα τροπάριο. Του πέφτουν κάτω τα αυτά, έλεγε ένα τροπάριο. Κάποια στιγμή γύρω του οι άλλοι γέροντες του λέγανε τι κάνεις, ξέρω εγώ, Πάτερ Ολυμπία. Γέροντα, ξέρω εγώ, τι κάνεις. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Αυτός τρελάθηκε, αυτός ήταν μια φορού μίζερος, γκρινιάρης, τι έπαθε ξαφνικά. Και σου λέει ότι από τότε που αυτός ο γέροντας άρχισε να σκέφτεται έτσι και να λέει πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Υπέβαλε τον εαυτό του και ήταν πολύ καλά. Και υπέρβαινε τον εαυτό του και ήταν πάρα πολύ καλά και του πήγε η ζωή του πάρα πολύ καλά. Γιατί άρχισε να το σκέφτεται και να το λέει και να το λέει και να το λέει και άλλαξε και έφυγε η μιζέρια και η... Ναι, ναι. Ξέρεις, ο Θεός δεν τους θέλει τους μιζέρους. Όχι, όχι, όχι. Γενικά δεν θέλει τους γκρινιάριδες. Και γενικά δεν θέλει και εμένα που όλη μέρα τώρα στη δουλειά σήμερα. Όπως σήμερα είχα κάτι νεύρα. Μα δεν μπορώ, μου λένε ψέματα μπρος στα μάτια μου. Δεν αντέχω, δηλαδή είναι φοβερό. Να τους δώσουμε να διαβάσουν το παραμύθι, μαζεύεις και το ψέμα. Μη λένε ψέματα. Έλα τώρα και στεναχωριέμαι, γιατί είναι μεγάλες γυναίκες. Και σου λέει η άλλη. Ναι, να πληρωθώ τέλος του μήνα και την παίρνεις τέλος του μήνα και λέω γιατί σε θυμάμαι, δεν σε ξέρω. Ναι. Δηλαδή να μπεις μέσα στο τηλέφωνο να τη χαστουκίζεις, όχι τέτοιο πράγμα. Άσε με. Θέλω να πω ότι ο κόσμος, να σου πω κάτι, αγαπώ τα παραμύθια, τα ψέματα δεν αγαπώ. Άλλο να πεις ένα παραμύθι, να ταξιδέψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ ανεπτυγμένη τη φαντασία και είναι και καλοί μυθομανείς. Ναι. Εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως έχω μια φίλη μου που τη λέω εσύ θα μπορούσες να γράψεις τεράστια βιβλία με τη φαντασία σου. Πού τα σκαρφίζεσαι, πού τα λες, πού τα κάνεις. Πόσα βιβλία θα μπορούσε να γράψει, έτσι δεν είναι. Μέσα από την μυθομάνιά της. Μπράβο. Mm. Μα το να γράψει, έτσι δεν είναι, δεν παίζει ρόλο αυτό, ότι αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Όχι, το να είσαι μυθομάνιος δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο με το παραμύθι που θα προσφέρει στα παιδιά. Θα σου προσφέρει αρνητική ενέργεια. Όχι, φτιάχνει. Από μυθομανίστη είναι ένα άνθρωπο που φτιάχνει ιστορίε που δεν υπάρχουν. Ναι. Ωραία. Άρα αυτή την ιστορία, αν την έκανε έργο για να την πουλήσει, θα ήταν πιο πρακτικό από το να κάθεται και να λέει φαντασιώσει και να τρελαίνει τον κόσμο και να λέει ψέματα που δεν υπάρχουν. Ναι. Κατάλαβε, δηλαδή, στο λόγο γιατί έχω ακούσει. Ανάλογα τι ιστορίε φτιάχνει. Είναι αρνητικέ, θα έχει αρνητικέ επιπτώσει στο παιδάκι. Ναι, εντάξει, ναι, λέμε να φτιάξει ωραίες ιστορίες. Γιατί ο μυθομανής δεν ελέγχει τις ιστορίες του. Α, φτιάξει, πήγε και δολοφόνο. Αυτό θα είναι θρίλερ, δεν θα είναι. Ή πώς θα σκοτώσεις, ξέρω εγώ. Ορίστε τώρα, υπεύθυνη λοιπόν για τα τρία παιδιά είναι η Νικολούλη που πέθαναν. Γιατί εκείνη έγραψε. Αγγελική.
Θα βρεις τον πελά σου, κυρία μου. Την καημένη. Πώς γυρίσανε να τη το πούνε κι αυτό. Ναι, γιατί της έδωσε την ιδέα. Πώς μια νοσοκόμα λέει σκότωνε λέει τους ανθρώπους. Της έδωσε την ιδέα, Αγγελική, εσύ φταίς για μένα. Κάνουμε και την πλάκα μας. Λοιπόν, και τη συμπαθώ την Νικολούδη, εγώ την αγαπάω. Απλά κάνω την πλάκα μου τώρα, εντάξει. Κανονικά όμως πρέπει να της το στείλω μήνυμα. Αγγελική, να σου πω κάτι μεταξύ μας, εσύ ευθύνεσαι. Ποιος σου είπε να βάζεις ιδέες στον κόσμο. Έτσι δεν είναι. Τι να πω τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, να μην τη συζητήσουμε, γιατί εμείς μιλάμε για ωραία παραμύθια. Ναι, ναι, μην χαλάσουμε το μυαλό μας. Μιλάμε για παιδάκια. Και μην χαλάσουμε τη διάθεσή μας. Πραγματικά θα πρέπει να γραφτεί όμως ένα παραμύθι αφιερωμένο σε αυτά τα τρία αγγελούδια. Ναι. Ξέρεις τι, εγώ δεν μπορώ να κάνω παραμύθια κατά παραγγελία. Εννοείται, αυτό βγαίνει μόνο. Οπότε... Αυτό βγαίνει, αλλά θέλω να σου πω ότι αν κάποιος έτσι... πιστεύω να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι εσύ άμα τα βάλεις στο μυαλό σου αυτά τα παιδιά, θα αρχίσεις να... έτσι δεν είναι. Μόνο που τα βλέπω στην τηλεόραση και βλέπω το ένα που παίζει με το μικρό, το αδερφάκι, το... Εντάξει. Δραματοποιούμε. Δεν νομίζω ότι θα, σε ένα παιδάκι θα του δώσεις κάτι από αυτά τα παιδιά. Κοίταξε να δεις. Η Εύα, η Πετροπούλη, είχε γράψει την ιστορία της Μυρτώ. Σε παραμύθι. Ναι, της Μυρτώς που βιάστηκε. Αλλά την έκανε σε παραμύθι. Και είναι ένα δίδαγμα, το φέρω εδώ πέρα και το παρουσιάσαμε. Λέει στην αρχή, γράφει ότι είναι αφιερωμένο στην κοπέλα έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και μέσα από το παραμύθι μιλάει για ένα κακό λύκο, κατάλαβες, το έχει, τα έχει μετατρέψει, ναι, 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 δεν τα έχει κάνει... Το έχει μετατρέψει. Ναι, να φανταστείς ότι εδώ γράφει για ένα τέρας, όπου το έχουν μετατρέψει, ότι ενώ το σκότωσαν το τέρας, το δράκο που φιλούσε το θησαυρό κτλ. Κτλ. Στο καπετάνιο και αυτά, το κάνανε ψαρόσουπα μετά. Α, το τέρας. Το μαγειρέψαμε και ναι, πιο γιατί δεν έπρεπε τα παιδάκια να δουν ότι πώς πιάνουν το τέρας, να το φέρουν και να μην. Το κάναμε ψαρόσουπα και το φάγαμε. Οπότε. Τι ωραίο είναι αυτό. Στη φαντασία των παιδιών. Έγινε ψαρόσουπα ο δράκος. Έγινε ψαρόσουπα ο δράκος. Ούτε τον θάψαμε για να βγει δεύτερο επεισόδιο. Όχι. Όπως βλέπω σε κάτι παραμύθια στην τηλεόραση, που για να γίνει δεύτερο, τρίτο, πάπου βλέπεις από κάπου ξεμητάει πάλι ο δράκος, ο σκοτωμένος. Κάτι γίνεται. Ωραίο. Και τι μας ταξιδεύεις. Ναι. Και πού δεν μας ταξιδεύεις. Κατερινιό μου, να πούμε, όποιος θέλει το περιοδικό, πού μπορούμε να το βρούμε, μόνο στις εκδόσεις Διάνοια. Όχι παντού, σε όλα τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα. Αρκεί να το παραγγείλεις από εκδόσεις Διάνοια, με το συγγραφέα, με τον τίτλο. Θα το ξαναδείξω γιατί μ' αρέσει και όλα σε το μεταξύ και νερό να πέσει και καφές να πέσει, δεν θα λερωθεί, δεν θα σκιστεί. Είναι όλα πλαστικοποιημένα, όλα τα φύλλα. Δηλαδή να το πάρεις και στη θάλασσα να παίξει το παιδί, να, ναι, ναι. Να μην σκιστεί. Είναι πολύ ωραίο και να του μιλάς για τη θάλασσα. Μα πόσο τυχερή είμαι εγώ που έχω τόσο ωραίο άνθρωπο δίπλα μου και μου κάνει τόσο ωραία πράγματα. Μαθαίνω. Εγώ είμαι τυχερή που διαφημίζει πολύ ωραία το βιβλίο μου. Να το πάρουμε και στη θάλασσα τα παιδάκια. Βέβαια, γιατί δεν είναι έτσι. Γιατί είσαι πολύ γλυκιά. Όχι, να σου πω κάτι. Είναι πλαστικοποιημένο, δεν λέω κάτι παράλογο. Είναι ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή ναι, ναι. Ο γονιός είναι το μεταξύ. Να σου πω κάτι, εγώ παίρνω το γιο μου. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί, το είχαν σκεφτεί στις εκδόσεις ότι θα το παίρνουν στη θάλασσα και δεν θα το. Πώς το είπες εσύ. Ναι, μα έτσι, εγώ δεν ξέρω αν το σκεφτεί. Εγώ έτσι έκανα. Έπαιρνα τα παραμύθια και αυτά πήγαινα στη θάλασσα, μήπως τον Ταΐσο που ήταν κακόφαγο. Κατάλαβες, ο γονιός κοιτάει πώς να εξυπηρετηθεί. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, τα παιδιά την ώρα που τα τρώνε, την ώρα που. Θα σου πω και κάτι. Αυτό τώρα πες ότι έχω ένα παιδί που είναι στα καρεκλάκια ακόμα, ωραία. Ναι. Και του το ανοίγω. Και εγώ σαν μαμά του τα λέω γιατί είναι μεγάλα τα γράμματα και αυτό κοιτάει εδώ όμως, αυτό χαζεύει εδώ. Με τα χεράκια του που τα βάζει έτσι έτσι, δεν λερώνεται, αυτό θέλω να σου πω. Ή που μπορεί να φτύσει την ώρα που το ταΐζω εγώ και προσπαθώ να το... Καλά, δεν είναι και για τόσο μικρά παιδάκια αυτό το βιβλίο, είναι για μεγαλύτερα παιδιά του σχολείου. Όμως και τα μικρότερα παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι από όλες τις ηλικίες. Ναι, είναι για δημοτικό εννοείται. Είναι για δημοτικό, ναι. Έχει τη γεωγραφία. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχει τα χρώματα που ξεχνιέται όλα, όλα ναι, τα παιδάκια. Ναι.
Ναι, εντάξει, δεν είπαμε ότι ναι, είναι από πρώτη δημοτικού και μετά, ναι. Αλλά και στα πιο μικρά, ναι. Γιατί έχει το χρώμα και το χρώμα εντυπωσιάζει τα παιδιά. Ναι. Τους, εσένα δεν σ' αρέσει το χρώμα, ναι, πάρα βέβαια. Πολύ και εμένα. Άρα θα τα ξαναπούμε, θα κάνω μια αναφορά το Μάιο πάλι για να ξέρω ακριβώς την ημερομηνία της παρουσίασης. Ωραία. Θα ήθελες να ξαναναφέρουμε λίγο έτσι τους συντελεστές του παραμυθιού. Ναι. Νομίζω ότι το συντονισμό θα τον κάνεις εσύ. Ναι, εννοείς την παρουσίαση. Στην παρουσίαση, ναι. Σίγουρα. Ευχαριστώ, τιμή. Έφη Χατζούλη θα κάνει απαγγελία. Απαγγελία, θα διαβάσει το παραμύθι. Πολύ ωραία. Η οποία είναι ηθοποιός, λογοτέχνης και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία θα τα έχουμε στην πρόσκληση που θα στείλουμε. Ωραία, ναι, άρα θα διαβάσουμε, θα διαβάσουμε την πρόσκληση. Μπράβο, ναι. Η Χρυσά Νικολάκη, η οποία θα κάνει την κριτική, θα μιλήσει για την παιδική λογοτεχνία, θα κάνει την κριτική της λογοτεχνίας, του παραμυθιού και γενικά της λογοτεχνικής βραδιάς. Νομίζω ότι φτάνει. Και βέβαια και πάλι υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι για προσωπικό όφελος, είναι για φιλανθρωπικό ναι, όφελος. Ναι, για προσωπικούς σκοπούς. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Που ήρθες εδώ με τα κόκκινά σου και φώτισες όλο το στούντιο. Γενικά είμαι χαρούμενη γιατί τώρα τελευταία φέρνω πραγματικά γυναίκες αισιόδοξες εδώ. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Αλλά η μία είναι καλύτερη από την άλλη που έρχεται. Πραγματικά, το κορίτσι με την ιστοσελίδα να πω. Μια φοβερή οδοντίατρο που έφερα εδώ πέρα από την προηγούμενη εβδομάδα. Τι κορίτσι και αυτό, τι φωτεινό, τι χαμόγελο, τι αισιοδοξία να έχει το κορίτσι μου, η Μαρία. Μετά εσύ, τώρα που είσαι. Την έχω στο Facebook, την έχω τη Μαρία. Την οδοντίατρο. Ναι, το οδοντίατρο. Ναι, ναι, ναι. Με έχεις βάλει με ετικέτα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και γενικά είσαι φίλη μου. Να το πούμε και αυτό. Είμαστε φίλες, την αγαπώ. Νομίζω ότι μαζί θα κάνουμε ωραία πράγματα. Νομίζω ότι θα παρουσιάσουμε και τα υπόλοιπα βιβλία σιγά σιγά το καθένα. Πάντα πρώτη από την Ολυμπία. Βέβαια, μου την πρωτιά. Κοίταξε να δεις, κάνε και το σταυρό σου. Μπορεί να κάνω και καμιά δικιά μου εκπομπή. Όχι, όχι ότι απαρνιέμαι εδώ τα δικά μου τα παιδιά, τον Πετρόπουλο και τον Πέταρτο. Γιατί τα αγαπάω τα παιδιά μου εδώ. Ναι. Αλλά εντάξει, αν ήμασταν και στην τηλεόραση, δεν μας χάλαγε. Εντάξει. Εγώ το Μαρινάκι θέλω να πάω να βρω. Δεν ξέρω γιατί έχω έρωτα με το Μέγκα. Πριν το πάρει ο Μαρινάκι, πριν κλείσει. Από τότε έχω έρωτα. Εκεί θέλω να. Άλλο που με τρέχει το Αλφα. Άλλο που έχω αγάπες, αδυναμίες στο Αλφα, άλλο αυτό. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Εντάξει. Είναι νωρίς ακόμα, είναι 7.30 ακόμα. Μπορούμε να κλέψουμε λίγο χρόνο, ένα δεκάλεπτο ακόμα. Τι θέλεις να πούμε, έτσι, ή όχι. Δεν έχουμε ακόμα. Νομίζω τα είπαμε. Τα είπαμε όλα. Κάτια Δελή Κατερίνα Μιλανοπούλου, ταξιδεύοντας με τον Κάπτεν Ζορζ, μαθαίνοντας γεωγραφία, μαθαίνοντας για αρχαία, βλέποντας όμορφες εικόνες και βέβαια με το να διδαχτούμε όμορφα πράγματα. Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει μέση προς τέλος Μαΐου στο Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Εταιρεία Λογοτεχνών. Που θα είναι με πολλούς προσκεκλημένους και γνωστούς και εμείς. Τιμή μας, θα τα ξαναπούμε και από κοντά. Η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που δεν το βάλε κάτω. Και αυτό είναι καλό και για τις γυναίκες είναι καλό, γιατί τέτοιες γυναίκες πρέπει να μας διδάσκουν. Και να σου πω και κάτι. Είδαμε τώρα μια μάνα που για τον έρωτα έγινε φόνησα. Ναι. Και στο βράδυ τι σκεφτόμουν και στο λέω αυτό, ότι αυτό είναι ένας είδος κατάθλιψη, ένας άνθρωπος που αντί να κάνει κακό στον εαυτό του, έκανε στους άλλους για να ξεπεράσει αυτό που είχε μέσα της, την απόρριψη, όλο αυτό. Μήπως και εμείς, δηλαδή, υπάρχουν, σκεφτόμουν τώρα, εγώ και έλεγα αυτό το βράδυ, μήπως και εγώ κάνω, επειδή εγώ δεν έχω τη δύναμη να κάνω κακό στον συνάνθρωπό μου,
Τι κάνω, κάνω κακό στον εαυτό μου. Ναι. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, γιατί αυτή η κυρία αυτό έχει πάθει, κατάθλιψη έχει πάθει. Απόρριψε από τον άντρα και για να χειριστεί τον άντρα έκανε κακό στα παιδάκια της. Υπάρχουν άλλες γυναίκες, έχω δει εγώ, που αυτοτραυματίζονται για να τις λυπηθούν οι άλλοι. Κάνουνε... Δεν είμαι ειδική και δεν γνωρίζω από αυτά. Κάνουν τέτοια πράγματα. Και θέλω να πω ότι ενώ υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που παίρνουν από καταστάσεις, από απογοητεύσεις και δεν απελπίζονται. Δεν κάνουν κακό ούτε στον εαυτό τους, ούτε στον απέναντι, παρά βαλτώνουν. Έχουν άλλη βιοψυχική βιοσυστασία αυτή. Μπράβο. Όχι, είναι... Βλέπεις άνθρωπο... Βλέπα εχθές. Μπορεί να τον ξέρεις, τον Ποταμίτη, τον ποιητή. Ναι. Αυτός τώρα, ενώ είχε πάρα πολλά χρήματα, τον έδειχνε χθες η ΕΡ, ότι τώρα ζει πολύ φτωχικά, δεν έχει. Πουλάει το σχεδία, το περιοδικό κάθε πουλάει. Έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία ποιητικά, έχει βραβευτεί, έχει πάρα πολλά. Και μάλιστα έτσι κλείσανε χθες με αυτή τη... Μου άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξη που πήγα. Αχ, θλιβερά πράγματα αυτά. Θα χάσουμε το χαμόγελό μας. Δεν είναι θλιβερό, γιατί αυτός ο άνθρωπος δίδαξε αυτό. Δίδαξε ότι εγώ που με ξέραν όλοι το ποταμίτι με τα λεφτά και που είχα μάθει μια ζωή με λεφτά και αυτά, έπεσα, βάλτωσα, αλλά με βρήκα. Είμαι ελεύθερος τώρα, λέει. Δηλαδή μετά από αυτό ξανασηκώθηκε, αναζωογονήθηκε. Ξαναπέκτησε τα χρήματά του. Τα χρήματα δεν τα απέκτησε. Απέκτησε πώς αναζωογονήθηκε. Ναι, γιατί τα υλικά. Αυτό είδε. Λέει ήμουν φυλακισμένος. Α, όταν είχε τα χρήματα. Τώρα είμαι ελεύθερος. Τώρα με αγαπάνε για μένα, ναι. Δεν με αγαπάνε για τα λεφτά. Τώρα θυμάμαι το παραμύθι της Χρύσης Νικολάκη που έχει έναν δράκο, που έχει ένα παιδάκι. Μιας και μιλήσαμε τώρα για αυτό, είναι φυλακισμένος με τα χρήματα, που το καλεί το δράκος και του λέει έλα να ζήσουμε σε ένα παλάτι, με χρυσάφια, με αυτά. Και λέει, αν θα ζήσεις σε αυτό το κάστρο με τα χρυσάφια και με τα παλάτια, λέει στο παιδάκι, δεν θα απαρνηθείς τα πάντα την προηγούμενη ζωή σου. Θα πρέπει να ξεχάσεις ότι θα γυρίσεις πίσω. Αξίζει να το διαβάσει κανείς, είναι πάρα πολύ ωραίο παραμύθι. Και μιλάει για αυτό το πράγμα, για τη φυλακή. Γιατί είναι μια φυλακή το χρημάτων. Και ναι, μεν ζω ένα πλούσιο κόσμο, έναν ωραίο κόσμο. Αλλά... Και αυτός ο άνθρωπος σου λέει ότι εγώ αναγεννήθηκα από αυτό το βάλτωμα. Ναι. Εγώ μπορεί να το πέρασα από ερωτική απογοήτευση. Ένας άλλος να το πέρασε από επαγγελματική. Ο καθένας από τα δικά του. Σημασία έχει να βρίσκεις, να σηκώνεσαι. Να βλέπεις τι πήρα από αυτό, τι έμαθα από αυτό, γιατί το διδάκτηκα αυτό. Και άπαινα να γεννιέσαι πάλι. Ναι. Αυτό είναι το ωραίο. Να ξαναγεννιέσαι μέσα από τη στάχτη σου. Μπράβο. Ούτε να κάνεις κακό στον εαυτό σου, ούτε να κάνεις τους γύρω σου. Έτσι δεν είναι. Είναι στην ψυχοσύνθεση του καθένα. Ψυχοσύνθεση του καθένα. Εγώ νομίζω ότι παίζει όμως ρόλο και το περιβάλλον γύρω σου και τι επιρροές έχεις. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μετά πρέπει να ακούμε οι άνθρωποι, να βλέπουμε, να παρατηρούμε και τους άλλους ανθρώπους. Να μην ζηλεύουμε. Γιατί ό,τι κάνεις εσύ μπορώ να το κάνω κι εγώ. Έτσι δεν είναι. Ό,τι μπορώ να κάνω εγώ το κάνεις κι εσύ. Άρα δεν πρέπει να ζηλεύουμε. Είναι πολύ κακό εμπόδιο αυτό για να εξελιχθείς, να ζηλεύεις. Δεν κάνει. Αυτά ξεκινάνε νομίζω από την παιδική ηλικία, από τα όταν φτιάχνεις τις εικόνες του ένα παιδάκι, από ενός έως 4 ετών. Δημιουργούνται αυτά. Δημιουργούνται. Που αρχίζει να φτιάχνει το χαρακτήρα του. Είναι εικόνες που παίρνει από την οικογένειά του. Οι πρώτες του εικόνες. Ναι, για να φτιάξει τον χαρακτήρα του σιγά σιγά, να το διαμορφώσει μέσα από την παιδεία του. Τέλος πάντων. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Λοιπόν, να κλείσουμε ευχάριστα. Να κλείσουμε ναι. Σας αγαπούμε πολύ. Θα μιλήσουμε την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη έχουμε το φίλο μας, τον κύριο Καρακασίδη. Τον κύριο Γιάννη. Καρακασίδη, τον Γιάννη. Ο πρόεδρος της Ακινθινής Εστίας. Όπου είμαι και μέλος εκεί. Μπράβο. Θα έρθει μαζί με την ποιήτρια. Μπράβο.
Έλα, πες το, δεν λέω εγώ. Πες τα, γιατί εγώ από την πόρτα. Άκου τώρα, επειδή μιλάω πάρα πολλέ ώρε στο τηλέφωνο και λέω πολλά ονόματα και. Άστο, αυτό για έκπληξη. Να του πω. Αλλά ο κύριο Καραγκιάννη είναι ένα σπουδαίο άνθρωπο και βέβαια πρέπει να τον αναγνωρίσουμε. Άστο για έκπληξη. Στην ποιήτρια, άστο για έκπληξη. Στην ποιήτρια ήταν έκπληξη. Ο κύριο Γιάννη Καρακασίδη. Καρακασίδη θα είναι μαζί μα την επόμενη Τετάρτη. Αγωνιώ γιατί ξέρω ότι έχω να μάθω πολλά πράγματα. Δύο λεπτά μίλησα στο τηλέφωνο και έπρεπε να μιλάω. Μα είστε και φίλοι πολλά χρόνια. Ναι, αλλά έχει πολλά να μας πει. Ναι, πάρα και πολλά. Και να κάνουμε και πολλά. Είναι... Και μ' άρεσε που αμέσως μου είπε θα έρθει η πίλη. Δηλαδή, τι ωραίος άνθρωπος. Ναι, είναι καταπληκτικός. Τι ωραίος άνθρωπος. Ναι. Μετά θα κλείσω για Πάσχα και μετά θα κάνουμε την οδοντίατρο προποθέωση. Ωραία, πολύ ωραία. Σας αγαπούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Κατερινιό μου και βέβαια. Μέχρι την άλλη Τετάρτη δεν ταξιδεύετε με τον κύριο Κάπτεν Ζορζ. Εκδόσεις Διάνοια, ο τίτλος ταξιδεύοντας με τον καπετάνιο... Το ταξίδι του Κάπτεν Ζορζ. Το ταξίδι του καπετάνιου Ζορζ. Κατερίνα Μιλωνοπούλου. Κάτια Μιλωνοπούλου Δελή. Κάτια Μιλωνοπούλου Δελή. Έτσι θα το ζητήσετε από όλα τα βιβλιοπωλεία. Θέλω να πω στους γονείς ότι ναι, πρέπει να το πάρετε γιατί... Το παιδί, και να πω και κάτι, εγώ τώρα αυτό θα πάω να το κάνω δώρο σε μία κοπέλα από τη δουλειά που ξέρω ότι το αγοράκι της ακόμα δεν πάει δημοτικό, αλλά είναι στον Ήπειρο. Ναι. Γιατί θα του μάθει έτσι τη γεωγραφία πριν πάει. Ναι, όπως έκανα εγώ στον ανιψιό μου, του μάθαινα την ιστορία πριν πάει στη γυμνάσια. Α, σε στήλ παραμύθι. Ναι, κανονικά πρέπει να πάρω και για τον Γιώργο, αλλά επειδή είναι αγοράκι αυτήν, θα το κάνω αυτό. Λοιπόν, πρώτο Θεός, να έχουμε την υγειά μας. Σας αγαπώ πολύ. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Θα κλείσω.